καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Η ώρα έχει πάει 10 και 20. Αχ, εγώ πήγα για δουλειά το πρωί. Όπως είδατε, σας έδειξε και την ώρα που ξεκίνησα. Τελείωσα όμως γρήγορα, γιατί στις 11 έχω μάθημα και πρέπει να φύγω. Έχω γυρίσει σπίτι, ήπια 2 γουλιές καφέ που άφησα από το πρωί και τώρα πρέπει να ετοιμαστώ για να φύγω για το σχολείο. Τραβάω αυτό το βίντεο σήμερα για να δείτε τις Πέμπτες πόσο δύσκολη είναι η μέρα μου. Κάθε Πέμπτη γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε γρήγορα λοιπόν να ετοιμαστούμε, γιατί πρέπει 11 η ώρα να είμαι στο μάθημα. Λοιπόν, φεύγω κι εγώ και τα αγοράκια μου από το σπίτι, πάνε βοηθήσα. Η ώρα έχει πάει παρά 10. Έχεις το κλειδί από το σπίτι? Όχι, δεν το πήρα. Όχι, ρε. Αλήθεια? Ναι. Πέρα το μου λίγο, μέχρι να κάνω εγώ ένα outfit of the day. Πέρα το σκυλί. Δεν μπορώ να κάνω outfit. Πώς θα κάνω, δεν θα πω μέχρι. Έλαβε, κόκο μου. Τι φόρεσα? Φόρεσα ένα jean, τα παπουτσάκια μου τα Stan Smith. Σας δείξω τώρα φάρτσα στον καθρέφτη. Ορίστε. Τσαντούλα, μία μπλουζίτσα έτσι τέτοιο, μία από αυτή, στο κεφάλι. Φέρω μου και τα χειριά από τον καράζ. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα φέρνουμε με αυτή την κάμερα, γιατί τώρα τραβάω με την GoPro. Γεια σας! Τα λέμε σε λίγο! Γεια σου κοκάκι μου! Γεια σου πιτσίρι μου! Θα φύγει η μαμά τώρα, έχει δουλίτσα. Τα λέμε, baby! Δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω πραγματικά πως πάντα καθυστερώ, ρε εσύ. Πάντα. Λοιπόν, μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, πραγματικά δεν ξέρω πως θα φαίνομαι με αυτή την κάμερα. Το σίγουρο είναι ότι θα φαίνονται οι αυτίκες μου, που είναι τεράστιες. Να βάλουμε και τη ζωνούλα. Παιδιά, οι Πέμπτες πραγματικά είναι οι χειρότερες μέρες για μένα. Ξυπνάω σχετικά πάρα πολύ νωρίς. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, ποτέ δεν προλαβαίνω. Ποτέ όμως. Αυτό, δεν ξέρω. Οι αυτίκες μου πρέπει να πετάνε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας έτσι όπως είναι. Μπαταρία στο κινητό η Γιώτα δεν έχει. Τέλεια, τέλεια, υπέροχα. Είναι μια τέλεια μέρα. Και με περιμένουν και τα αγόρια μου έξω, έτσι. Και αυτά τα νέα που λέτε, λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τραβήξω κάποια πλάνα από το σχολείο. Σε λεπτάκι λίγο να μιλώσω στο ράδι, γιατί θα μας κόψουν και το βίντεο, καταλαβαίνετε. Πνευματικά δικαιώματα σου λένε μετά. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τραβήξω από το... Πες το, έλεγε όταν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τραβήξω από το σχολείο πλάνα, γιατί εντάξει. Έχει πάει ήδη 11 η ώρα. Μέχρι να παρκάρω θα έχει πάει 11 και 10. Γενικά επικρατεί ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα σήμερα. Μείνε όμως σε αυτό το βίντεο. Μείνε σε αυτό το βίντεο και θέλω να μου κάνεις την παράσταση στο τέλος. 11 και 6. Έχω φτάσει. Μόλις παρκάρα, ξέρω δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, τα λέμε μόλις τελειώσω από το μάθημα. Μόλις τελείωσα και μπήκα στο αυτοκίνητο. Πήγα και στο σούπερ μάρκετ. Ενώ είχα πάει και χθες στο σούπερ μάρκετ, πήγα και σήμερα να πάρω κάποια πράγματα τα οποία μου έλειπαν. Βασικά μου λείπε ζάχαρη. Αλλά εγώ μπήκα μέσα και πήρα κι άλλα. Πήρα και ένα κίντερ. Αχ, παιδιά, γλυκό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το γλυκό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το γλυκό. Και εγώ σήμερα όλη μέρα δεν είχα πάει τίποτα. Η ώρα είναι. Τι ώρα είναι? Μου χάρη πιάτη. Η ώρα είναι 1:20. Να κλείσω το πάρκινγκ μου, να μην πληρώσω παραπάνω. Αυτά. Και φύγαμε για το σπίτι. Γρήγορα. Φαγητό έχω από χθες. Είχα κάνει αρακά. Φάγαμε μόνο το μεσημέρι, το βράδυ δεν φάγαμε αρακά. Οπότε έχει περισσέψει και για σήμερα. Είμαι μια χαρά κουμπλέ. Δεν θα κάτσω να αγχωθώ. Φύγαμε.
Έχουμε και, πώς το λένε, και προτιμήσεις. Δεν φτάνει που του πήρα και αυτού ένα κίντερ, να γλυκαθεί λίγο το χυλάκι του εκεί, να... Δεν ξέρω τι έχω τραβήξει με αυτή την κάμερα σήμερα. Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα βγω, πώς θα είμαι. Πάντως η αυτίκα μου θα φαίνεται. Φαίνεται μοναδικό σίγουρο. Ναι. Η αυτίκα μου. Γύρισα στο σπίτι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θα θέλετε να κάνουμε βίντεο με αυτή την κάμερα του Δημήτρη. Αυτή η κάμερα είναι όλα τα λεφτά. Είναι all the money. Γύρισα στο σπίτι και τώρα, παιδιά, με περιμένει ένας γολγοθάς number 2. Πρέπει να κάτσω... Σταμάτα, αγάπη μου! Πρέπει να κάτσω να μαζέψω το σπίτι. Όπως σας είπα, φαγητό έχουμε από χθες, δεν θα κάνω τίποτα. Και να κάτσω λίγο να ηρεμήσω, γιατί πρέπει μέχρι αύριο στη μία να στείλω κάποια πράγματα που είναι στον καθηγητή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τα στείλω αύριο, θέλω να τα στείλω σήμερα. Για να μην τα έχω αύριο, να είμαι... Αυτό. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι. Λέω κάτσω 5 λεπτά. Να χαζέψω λίγο TikTok. Και εκεί που χάζευα TikTok πέρασε μία ώρα. Πέρασαν 2 ώρες. Με παίρνει ο ύπνος και σηκώθηκα τώρα. Και η ώρα είναι 6:15. Ναι. Ήμουνα κομμάτια. Κοιμήθηκα με τον τζιν. Πρώτη φορά στη ζωή μου κοιμήθηκα με τον τζιν. Μου πεις, κοιμούσουν και πιο παλιά. Ναι. Ναι, κόκο μου. Απαράδεκτη. Έχουν πάει όλα πίσω. Πρέπει να κάτσω να στείλω τα αρχεία σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτά. Ήρθα λίγο στο μπαλκόνι τώρα να πιω ένα ρεμπουλάκι. Ένα ρεμπουλάκι. Λίγο να πάρω λίγο ενέργεια. Παιδιά, έχει τόσο αέρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Φαίνεται και το φεγγάρι εκεί πάνω. Αν μπορείτε να διακρίνετε. Δεν ξέρω πώς ζουμάρει με την GoPro. Όχι, δεν ξέρω πώς ζουμάρει. Έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ αέρα. Μας πήρε και να σήκωσε ο αέρα. Μόλις τελείωσα, τα έχω... Ακούγεται και ο Δημήτρης από πίσω να φυσάει τη μύτη του. Είσαι εντάξει? Λοιπόν, λαχάνιασα λίγο γιατί έπαιζε με τον κόκκο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, τα έστειλα όλα. Είμαι έτοιμη για αύριο. Και τώρα έχω ζητήσει από τον Δημήτρη να με πάει μια βόλτα με τη μηχανή. Δημήτρη, θα με πας. Θα με πας. Γιατί εσύ μου πεις να με πας σήμερα. Άμα τον πείσω να με πάει, θα το κάνουμε βίντεο. Αυτό δεν θα με πείσεις, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω χωθεί... Κόκο, ησυχία. Έχω χωθεί μέσα στον νεροχύρι. Έχω χωθεί μέσα στον νεροχύρι για να έχω καλό φωτισμό. Πού είναι μπάνιο? Πήγα για να μπάνιο τον Κόκο και τώρα θα κάνω μια πίτσα. Θα φτιάξω μια πίτσα. Σπιτική πίτσα, δική μας συνταγή. Πού είσαι? Πόσο καθαρούλης είσαι εσύ, αγάπη μου? Αυτή τη φορά έβαλα το αγαπημένο ring light, γιατί στο προηγούμενο βίντεο που έκλεινα το βίντεο δεν είχα βάλει τίποτα και ήταν ένα μαύρο πράγμα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό update. Όσο εγώ θα καθαρίζω λίγο το πρόσωπό μου, έχω πλύνει και τα δοντάκια μου. Κακός βέβαια που τα πλύνω τα δοντάκια μου, γιατί θα πάω να φάω κομμάτι πίτσα, αλλά δεν πειράζει. Έχω βγάλει 2 σπύρους, φίλους. Ένα εδώ και ένα εδώ. Είναι μέρες λίγο περίεργες. Να κάνουμε ένα μικρό update της σημερινής ημέρας. Όπως είδατε, ξύπνησα σχετικά πάρα πολύ πρωί, για τα δικά μου δεδομένα. Πήγα για δουλειά. Μετά γύρισα στο σπίτι, ντύθηκα, ετοιμάστηκα,
πήγα για μάθημα που είχα 11 η ώρα. Μετά γύρισα, έπλυνα... Α, πήγα και σούπερ μάρκετ μετά το μάθημα, γύρισα, είχα έτοιμο το φαγητό μου από χθες, γιατί είχα κάνει αρακά, είχε περισσέψει, οπότε το είχα βάλει στο ψυγείο και δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω. Μετά, αφού είχα κάνει κάποιες δουλειές που ήθελα, ήρθα να κάτσω λίγο στο κρεβάτι με τα ρούχα, που εγώ συνήθως όταν γυρνάω από κάπου, αν πρέπει να ξαπλώσω και δεν θα ξαναβγω πάλι έξω, αλλάζω. Εκείνη τη στιγμή ξάπλωσα με τα ρούχα, λέω θα κάτσω να χαζέψω λίγο TikTok και λίγο Instagram. Εκεί που χάζευα TikTok έκλεισαν τα ματάκια. Ναι, έκλεισαν τα ματάκια μου. Κοιμήθηκα, σε κάποια φάση κρύωνα γιατί είχα το παράθυρο σε ανάκληση και φυσούσε πάρα πολύ έξω. Και κοιμήθηκα κανένα 2-3 ώρες, μη σας πω. Σηκώθηκα, αγχώθηκα πάρα πολύ γιατί δεν είχα ανοίξει βιβλίο και έπρεπε μέχρι αύριο 1 η ώρα να παραδώσω κάποια πράγματα. Και επειδή συνήθως στις Παρασκευές πηγαίνω πάλι για δουλειά, γυρνάω και είμαι κομμάτια, δεν έχω διάθεση να κάτσω να διαβάσω. Ακούτε και το Δημήτρη από πίσω, κλασικά. Ήθελα να τα κάνω σήμερα, γενικά τα κάνω κάθε Πέμπτη απόγευμα και να τα στέλνω. Λοιπόν, τα έκανα, ήταν 5 κεφάλαια τα οποία έπρεπε να παραδώσω. Τα παρέδωσα και αυτά. Μετά τι έκανα. Γίτσες! Μετά έπαθα ένα. Ξαναγίτσες! Μετά έπαθα ένα μικρό σοκ, παιδιά. Δεν γίνεται να μην το αναφέρω αυτό το πράγμα που ένιωσα σήμερα. Με αυτή τη δολοφονία στα γλυκά νερά. Ναι. Ήμουνα σίγουρη από την αρχή, μόλις είχα δει αυτόν τον άνθρωπο, ότι αυτός το έκανε. Δεν ξέρω. Όπως και όλοι μας, ήμασταν πάρα πολλοί αυτοί που το πιστεύουμε ότι το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τον κοιτούσε στην κάμερα που έδινε συνέντευξη και σου έβγαζε μία... Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Δεν ήθελα να επιβεβαιωθώ, όπως όλοι μας επίσης. Αλλά επιβεβαιώθηκα και αυτό που έχω να πω είναι έσχος. Έσχος και ντροπή. Κορίτσια, αν βλέπετε... Έστω και το παραμικρό πράγμα που δεν σας αρέσει, φύγετε μακριά. Θα μου πεις, ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό, ας μην πάρουμε και με... ας μην το πολύ συζητήσουμε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι πώς μπορούσε και εγκάλιαζε τη μάνα της, ρε παιδιά, στην κηδεία. Πώς μπορούσε... Το λέω και μου σηκώνει τη τρίχα κάγκελο αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, ναι, ας συνεχίσουμε. Μετά πήγα για κανένα μπάνιο τον κόκο, να είναι καθαρούλης, φρέσκος. Γύρισα στο σπίτι, γιατί πήγα στην μάμα του Δημήτρη πάνω και τον έκανα μπάνιο, γιατί όπως ξέρω δεν έχουμε μπάνιο. Λοιπόν, και η ώρα είναι, θα σας πω αμέσως τι ώρα είναι. Άμα βρω το κινητό μου. Που το έχω χωμένο εδώ. Η ώρα είναι 11 και 10 και έκανα μία πίτσα. Ναι, έφτιαξα μία πίτσα για το Δημητράκι μου. Πω και εγώ να φάω κομματάκι όπως σας είπα, ενώ έχω πλύνει τα δόντια μου. Όλους το κάνουμε, μη λέτε μόνο για μένα, όλους το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, και θα ξεπλώσω γιατί αύριο πρέπει να σηκωθώ πάλι στις 5. Με ρωτάτε στο Instagram, στα story μου, βλέπετε αυτά τα σκουλαρικά και τα ωραία. Εδώ. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να τα δείτε. Αν εστιάζει αυτή η κάμερα. Σιγά μην εστιάζει. Έχω και με περλίτσες. Έχω... Θα σας δείξω αυτά που έχω έξω ήδη. Τα έχω στο... Είναι από H&M. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια τρύπα εκεί πάνω για να το φορέσεις. Γενικά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ που τα βλέπα σε... σε post στο Instagram, σε story. Εκεί πήγα και πήρα. Επίσης, χθες είχαμε τη φαϊνή ιδέα με τον Δημήτρη να πάμε να πάρουμε κάποια βαράκια γυμναστικής. Να κάνουμε και στο σπίτι γυμναστική. Γιατί ναι, μεν το γυμναστήριο από το σπίτι είναι 1 λεπτό με τα πόδια. Έχουμε εδώ στο σπίτι γυμναστήριο. Αλλά επειδή δεν έχουμε μπάνιο και εγώ γενικά θέλω το καλοκαίρι, ειδικά αν νιώθω ιδρωμένη, να κάνω συνέχεια ντους. Και επειδή ντρέπομαι να ανεβοκατεβαίνω πάνω κάτω, πήραμε εδώ στο σπίτι να κάνουμε λίγα βαράκια έτσι να
μπας και καταφέρουμε τίποτα. Και έκανα γυμναστική χθες, παιδιά, και πραγματικά το σώμα μου σήμερα πονάει. Δεν μπορώ να κάτσω στην τουαλέτα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάτσω στην τουαλέτα. Αυτά. Ήθελα να σας έχω σήμερα μαζί μου σε αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι τζάμπα τα λέω αυτά, γιατί το βίντεο βλέπετε τα πρώτα 2-3 λεπτά και μετά βαριέστε και φεύγετε, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα τα λέω. Τι θέλω να τα πω. Εντάξει, το έχω τρίψει αυτό το δέρμα, το έχω βγάλει. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να σας έχω μαζί μου. Γενικά οι Πέμπτες μου είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί πρέπει να σηκώνομαι νωρίς, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, έτσι ώστε μετά να έχω χρόνο να έρθω να ετοιμαστώ για να φύγω για το μάθημα. Δεν θέλω να μην πηγαίνω για μάθημα, γιατί έχω βάλει ένα στόχο και έχω πει ότι από Σεπτέμβρη, μόλις γυρίσω από Ελλάδα, να πάω να βρω μια δουλειά. Ας μην είναι των ονείρων μου, αλλά να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω τώρα. Όχι ότι με ενοχλεί η δουλειά. Δουλειά να υπάρχει, παιδιά, και ό,τι και δουλειά και να κάνετε, πραγματικά να την ευχαριστιέστε. Αλλά είναι κρίμα τώρα το πτυχίο μου να κάθεται έτσι, εκεί στην κουρνίζα. Ψέματα, μέσα στο ντουλάπι το έχω πεταμένο. Και να μην το αξιοποιήσω κάπως. Και ήθελα να σας έχω γενικά σήμερα μαζί μου. Ας βάλουμε και καμιά κρεμούλα. Ήθελα να σας έχω μαζί μου να δείτε γενικά πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μέρες. Οι Πέμπτες μάλλον συγκεκριμένα. Εδώ μέσα γίνεται ο κακός χαμός από κρέμες. Και πόσο δύσκολα περνάω τις Πέμπτες. Πραγματικά κλαίω. Θα μου πεις, όλες οι γυναίκες έτσι είμαστε. Αλλά χαίρομαι όταν ο Δημήτρης δεν είναι για δουλειά. Δηλαδή μία Πέμπτη δουλεύει, μία Πέμπτη δεν δουλεύει. Τις Πέμπτες λοιπόν που ο Δημήτρης δεν δουλεύει, είναι ωραία, γιατί γυρνάω στο σπίτι, μπορεί να βρω κάνα πιάτο πλημμένο, να έχει βάλει καμιά σκούπα. Γενικά κάνει δουλίτσες, δεν έχω παράπονο. Ειδικά όταν καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι πολύ δύσκολα μέσα στη μέρα, θα με βοηθήσει. Και γενικά εσείς οι άντρες να βοηθάτε τις γυναίκες σας, παιδιά, όσο μπορείτε. Αυτά τα νέα μου, σε γενικές γραμμές. Αυτό το βίντεο κατά πάσα πιθανότητα εσείς θα το δείτε την Κυριακή. Κάτσω εγώ αύριο το απογευματάκι που είναι Παρασκευή να κάνω edit. Και θα το ανεβάσω. Μπορεί να το ανεβάσω και Σάββατο, θα δω πώς θα είμαι. Ανάλογα τα κέφια μου. Όπως ξέρετε, σε αυτό το κανάλι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το κανάλι. Είναι ένα ανοιχτό κανάλι, ένα κανάλι. Ένα καναλάκι ακόμα. Λοιπόν, σας αφήνω. Αρκετά μίλησα. Περιμένω να διαβάσω τα σχόλιά σας που δεν αφήνετε ποτέ. Κάποια στιγμή θα αφήσετε που θα πάει. Και θα σας ετοιμάσω και ένα βίντεο με ένα μακιγιάζ, το οποίο το έχω υποσχεθεί στο Instagram. Την άπλωσα, καλά, ναι. Και αυτά. Θέλω να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου, αν είσαι καινούριο μέλος, παρέα μας. Μη βαριέσαι να βλέπεις τα βίντεο, δες τα μωρέ. Εγώ γενικά παρακολουθώ βίντεο και vlog από... Είναι μια τώρα κοπέλα από τα Γιάννενα που ζει στη Ρόδο και κάνει κάτι βιντεάκια 25 λεπτά, 30 λεπτά. Χαίρομαι να τα βλέπω, ρε παιδί μου. Και κάνει τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, αλλά αυτό το ίδιο και το ίδιο που κάνει κάθε μέρα βρίσκει τρόπο και το κάνει διαφορετικό. Και είναι αληθινό αυτό που βλέπεις, δεν είναι ψευτικούρα. Ψευτικούρα. Όπως έλεγε και το κοριτσάκι στο Ράνι Τόξο. Όχι, που το έλεγε. Α, πανευκολούρα έλεγε, συγγνώμη. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε την υγεία σας. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Αφήστε και ένα σχόλιο. Ακολουθήστε με και στο Instagram. Θα αφήσω το link. Θα αφήσω και το link κάτω στο κουτάκι περιγραφής. Πάντα το αφήνω. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα σε κάποιο άλλο βίντεο. Καλό βράδυ.